Καλημέρα. Για αυτό, φούρνο και έτσι. Τα κουλαφάν και ήρθα να πάει μαζί πρωί. Ωραία. Βάλε καφέ όμως γιατί μου βγήκε στο δεύτερο. Πάντως. Αντρέα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Έχεις μεγάλη χαρά, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν εσένα, έχει έτσι αυτό. Δεν σου πω να αφήνεις τα μελό γιατί νευριάζουμε. Συμβολικά. Α, κοίτα. Σήμερα πριν πρέπει να μιλήσω με κάτι γνωστούς μου. Να βρούμε δουλειά πάνω στο αντικείμενο σου. Ό,τι να είναι, Αντρέα. Πραγματικά ό,τι να είναι. Ξέρεις, το είναι στα σιγότητα. Να το παλέψουμε. Με την Αθηνά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, αλλά να βρείτε. Αν νομίζω. Μου άρεσε και ο χαρακτήρας της. Και πώς το αποφάσισες έτσι ξαφνικά. Έγινε πολλά, Αντρέα, πριν. Το δικό σου ήταν απλά το αποκορύφωμα. Ξέρεις τότε η κυρία Αθηνά ήξερα ότι η Έλληνα ήταν έγκυος το μωρό σου πολλά πριν και κρύφηκε μου το εμένα. Πες μου εσύ, ποια ερωτευμένη γυναίκα κρύφηκε του άντρα της τον του πράγμα. Καμιά. Άρα, βάλει την Έλληνα πάνω από μένα. Και επίραξες σε παιδιά φίλη της η Αθηνά. Δηλαδή, αν ήταν αρφή της ας πούμε, θα σε πειράζει τόσο. Όχι. Αν αγία του Μεριέλη είναι ίσως το έφτιαξε φυσιολογικό. Αλλά είναι το ίδιο. Καλά, πώς μπορείς να συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Τι σχέση έχει η Έλλη τώρα με την Έλληνα. Τέλος πάντων. Και με τηλεφώνησε ο δικηγόρος. Μπαίνουν να πάρω πια τα πράγματα μου. Γραφείο. Δεν ξέρω, ρε Άντρεα. Δεν ξέρω πώς να χειριστώ. Δεν ξέρω πώς να πάω. Να πάμε μαζί. Παρέα. Νομίζω ότι θα ξαναμπούω ποτέ μου στον όρφη. Θεό μου, είναι μυθής τσάφκαρ τόσο δα. Δεν το ζήτησα μαζί με η Αθήνα πριν 10 χρόνια. Αυτή η Σαγία Μαρία, Αντρέα. Αυτή η Σαγία Μαρία, δώσ' της. Στην αρχή μπορούσαμε να είμαι μεγάλη. Μετά τον άλλο. Δεν θα πολλές στερήσεις, ρε Αντρέα. Τα 2 χρόνια ζούσαμε τα απόλυτος απαραίτητα. Αυτή η Σαγία. Όμως εμπίστευκα. Είχα την πίστη μου ότι είναι ένα καταφέρον. Ότι να πετύχω. Και σε μια στιγμή είχα την κανούλα. Μόνος μου τα έκανα ρε Αντρέα, ούλα. Μόνος μου. Κανένας με βοήθησε. Και στον ελευθερία και κατάστρεψε με μια στιγμή στην άλλη. Και να γίνεται για ένα μεγάλο νερό, ήταν να πάει στα κομμάτια, αλλά... Η Αθηνά δεν μ' αγάπησε ποτέ. Να λέμε σε δεύτερη μοίρα. Άκου. Είσαι φορτισμένος. Και ίσως να μένεις ίσως στην κρίση αυτή τη στιγμή. Ίσως να τα μεγαλοποιήσεις λίγο τα πράγματα. Φίλε, η ζωή γεμάτη μπόρε και καταιγίδες. Αλλά κάποια στιγμή τελειώνουν.
μαζέψουμε τα πράγματα να φύγουμε. Γιατί κάμπτε σου αγώνα που είσαι εδώ μέσα. Κάθεσαι θωρείς το ίσιο μια ώρα να έχεις. Η Εύα Γρανάτο σκότωσε το παιδί μας. Εκτός κινδύνου βρίσκεται αστυνομικός ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμό από άγνωστο άτομο πριν από μία εβδομάδα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ρίξει φως στην υπόθεση. Όχι ρε τον άνθρωπο. Καλά πότε γεννώνω το πράγμα και εγώ δεν πήρα χαβάει. Κρίμα τον άνθρωπο ρε. Να σου πω ένα... Να πάω να το δω και να μιλήσουμε μετά, εντάξει. Έφυγα. Ανδρέα μου, έλα, μιλούμε μετά. Μετά πότε? Πρέπει να κανονίσουμε, αύριο να πιάσω το μωρό. Να το πάρεις η μαμά σου να το δει. Πού μείνεις εκεί? Οκ, κατάλαβα, ναι. Κοίτα, Έλενα, θέλω να πάει μόνη σου. Να σου εξηγήσω το λόγο μετά. Λοιπόν, τώρα που να αυξήσεις στροβόλου μετά τα φωτά του Δημαρχείου, ενάμεσα μένα σε περιμένουμε αυτοκίνητο, εντάξει. Έχεις που παίρνω το που φέρνω το μωρό ή μήπως έχεις πρόβλημα με τη μαμά μου? Όπα. Εγώ τη μαμά σου πάω τι. Και τότε πού είναι το πρόβλημα? Έλενα, μέσα στις φυλακές μπορεί να είσαι εχθρούς. Εθώς αρπάξαν το μωρό και στέλνα mail με τις φυλακές. Και δεν κατάλαβα, τι συνάντηση δεν μπορούσε να γίνει σπίτι μου. Έπρεπε να γίνει τα μέτσι από μέρα. Έθελε να εμφανιστεί πουθενά, ντρέπεται. Τι δεν είναι να κάνει, να κρύφηκεται για μια ζωή. Ανδρέα μου, μεγάλη του τη συζήτηση. Θα την κάνουμε άλλη φορά. Εγώ δεν θέλεις. Άντε πίνεις να μείνω δαμέ εγώ. Έλα μαζί μου μέσα, θέλεις. Όχι, είναι σωστό. Τότε είσαι στιγμές δικές σας. Δεν θα αισθάνεται άνετα. Καταλαβαίνεις τη ζήτη τη γυναίκα του τη στιγμή. Ότι είσαι εγώ. Όχι, Έλενα. Κάνεις λάθος. Είναι πολλά πιο πάνω. Μια μάνα το παιδί της αγαπά το πολλά παραπάνω. Το δικό της συναισθήμα είναι πολλά πιο δυνατό. Και να σκεφτείς ότι είσαι 24 χρόνια από μέσα στη φυλακή, εσένα σε ξαναγέννησε τώρα. Άντε, πίνεις εγώ να μην δαμε εγώ για το μωρό μου που ήρθα φοβούμαι. Πολλά απόμερα δαμε. Πίνε, μην αγχώνεσαι. Να περιμένω δαμε. Τι έγινε? Εντάξει. Ναι, ναι, μια χαρά. Πρέπει να πάρεις εσύ το μωρό σπίτι, εγώ να μείνω δαμέ να ζουμηθώ μαζί της πόψη. Σε σίγουρη? Ναι. Ένα μπορούσα και ούτε ήθελα να αρνηθώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Βέβαια ο Λουκάς να γίνει έξαλλος, αλλά δεν με νοιάζει ό,τι θέλει να γίνει. Μέσα με ασχολείται τώρα, να τον πιάσω εγώ τηλέφωνο και το εξηγήσω. Εντάξει. Περίμενε. Δεν ξαναδάμε τα πράγματα της.
Έχουμε ζαγάλα, μπανάκια, ό,τι χρειάζεται. Οκ. Γεια.